Ε. Κάτι μου φύγε εδώ. Πε καλημέρα στην Κατερίνα Μασαούτη που είναι από το Αίγιο και μένει στη Ρόδο με το σύζυγό τη και στέλνει καλημέρα μας στην φανατική τηλεθεάτρια. Α, φανατική και εμεί. Φανατική όλη, είμαστε, όλη ρε Κατερίνα, δική οικογένεια. σου. Σε ευχαριστούμε Κατερίνα, σα, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπάμε όλη την οικογένειά σου και φυσικά και στη Δήμητρα, τη δικηγόρο που λέει ποτέ θα πάρω συντέξη. Εγώ πέσει ποτέ με το γλυκό σου κομμάτι. Έλα, χαμόγελό. ρε παιδί μου, Δήμητρα όχι ποτέ. θα πάρει συντέξη Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε τα νέα στην πρώτη του σελίδα. Αντισυστημικό, λέει, ο νέο κίνδυνο καλπάζει σε Ελλάδα, Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τι δείχνουν οι στοχευμένε μετρήσει μετά τα τελευταία γεγονότα στη Νέα Δημοκρατία. Οι κερδισμένοι, ο κανένα και οι δεξαμενοί, στην οποία προσβλέπουν μικρή και μεγάλη αριστερά και δεξιά. Εξομολόγηση, Ντόρο Μποκογιάννη. Είχε γράφω, λέει, στο βιβλίο μου όσα βίωσα με Σαμαρά. Τι έχει, τι έχει βιώσει, κύριε Μποκογιάννη, με τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω, θα δούμε τι γράφει το βιβλίο. Περιμένουμε, περιμένουμε. Μήνυμα καραμαλή σε μαξί μου. Μέχρι στιγμή, γιατί... συγγνώμη, στην οικοδομή. Ο κ. Κασελάκη την βιβλίο και ο Σονούποδο, Δηλαδή, μέσα στο Δεκέμβρη θα το βγάλει. Για τον ένα χρόνο θητεία προεδρικής προεδρική ο ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε τώρα να δούμε ποιο θα είναι το όνομα του νέου κόμματο. Είχαμε, είχαμε τι αποκαλύψει κατά την παρουσίαση βιβλίων από του ομιλητέ. Σωστά. Τώρα που τα βιβλία θα έχουν αποκαλύψει. Οι ομιλητέ στην παρουσίασή του, τι θα λένε, Βρεσί. Δίκιο, έχει. Έχει και εσύ τον πόνο από το πρωί. Πω. Το λε και τον ξανά Λοιπόν, δεν είναι λύση τα πειθαρχικά μέτρα, λέει ο κύριο Καραμαλή. Με τη μάη πρόταση, αλλά δεν με ενδιαφέρει η Προεδρία τη Δημοκρατία. Είπε σε ομιλία του στην Πάτρα και κόμμα στα σχέδια του Σαμάρα. Γιατί αντίδρασε η Λευκοσία, αν ζούσε ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στην καθημερινή, πόκερ υψηλού ρίσκου πριν από την διαπραγμάτευση για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Έρχονται πρόστιμα για τα απορρίμματα, η προειδοποίηση τη Κομισιόν και η προβληματική διαχείριση. Η κομπίνα με 550.000 τετραγωνικά μέτρα στον οργό Σερονικό. Χθε στον εισαγγελέα Πάγο ο Φυπουργό ο κ. Ε, Κυρανάκη. Είναι χαμό εκεί. Ε, βέβαια. Για και κλάμα είναι δύο εξίσου μηχανισμοί. Ήταν και αποκλειστικό ρεπορτάζ των παιδιών στην ώρα Ελλάδο. Έτσι, εδώ στο Όπεν. Πρώτα Φεβαίω. στο Όπεν ο κ. Κυρανάκη και μετά στην εισαγγελέα Πάγο. Πάγου. Ε, επιτυχία των παιδιών και από δικηγόρου του Τραπ, υπουργό δικαιοσύνη. Όλο το ρεπορτάζ σε λίγο, έτσι. Από την καθημερινή με πλούσιο ρεπορτάζ και ένθετα. Πάμε να δούμε μαζί τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Σε ιδιώτε, λέει ο έλεγχο των μεταμοσχεύσεων. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγεία περνάει ζωτική αρμοδιότητα στο ΝΑΣΙΟ, νομικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου. Πάμε πάνω αριστερά, Νίκο. Το στοίχημα παίζεται, λέει, στην προσέλευση στι εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ. Την Κυριακή γινόμαστε ξανά υπερήφανοι. Ο κύριο Φάμελο το λέει αυτό. Να πούμε ότι αύριο ανοίγουν οι κάλπε από νωρί το πρωί. Και η περσινή συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθο, μου έλεγε ο Χρυσού Τσιγουρή, ήταν περίπου 150.000 όσοι ψήφισαν. Τώρα, βέβαια, ήταν ο κύριο Στέφανο Κασαλάκη υποψήφιο. Ναι. Μένει να δούμε πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πόσοι θα προσέλθουν στι κάλπες στην επόμενη. παίζει με, με του γαργαλά τώρα του ε, φίλου <laughs> του ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> Όχι, ποτέ. Τους, που, που μείναν στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ε, κάτσε, γιατί δεν έχουν μείνει και πολλοί. Yeah, ναι, γιατί η τελευταία μαδάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια έτσι, με είναι. Πολύ αγάπη στους φίλους Σύριζα, έτσι. Είναι αυτή Εγώ δύσκολα. το λέω γιατί έχω δαιμονοποιηθεί. Επειδή έκανα ερωτήσει στους φίλους ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εδώ, θεωρήθηκα κατσαλακικό. Αντιλαμβάνω κάποιο έχει αγωνία για το κόμμα του, αλλά δεν χρωματίζει του γράφου που απλά κάνουν τη δουλειά του. Που σημαίνει αγωνία για το μέλλον και γι' αυτό δικαιολογώ οποιαδήποτε αντίδραση. Καλά, κάνει και το λε. Νίκο Ρωμανό, αστήρικτη προφυλάκηση, αλλά είχε προαναγγελθεί. Είμαστε. Μερικά από τα. Ελεύθερο τύπο, φοροαπαλλα... απαλλαγέ Τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Αυξήθηκαν στα 18,8 δις τα ωφέλη, τα, ωφέλη για το 24. Ποιοι δικαιούχοι και πόσο φόρο γλιτώνουν. Δίπα, προγράμματα απασχόληση για άνω των 55 και γυναίκε. Και δουλεύω τρει εβδομάδε για ένα πύλνο πιάτο, λέει ο Bruce Willis, ο 30χρονο που ζει στη Θεσσαλονίκη. Δουλεύω τρει εβδομάδε για ένα. Πύλνο πιάτο. Είναι η λεπτομέρεια τη γιατί νομίζω το, αντικείμενο τη δημοπρασία μα. Αυτό, το Κάναμε να το φτιάξουμε. Από τη στιγμή που μπήκε ο σπόρο στο έδαφο μέχρι να βγει όλο αυτό το καλλιτέχνημα. Πήρε καιρό, δεν ήταν έτσι. Έσβησε, δεν άντεξε. Έσβησε το πράγμα. την τηλεοράσει. Δεν άντεξε. Εντάξει. Αλλά θα το ονομάσουμε. Πώ θα είναι, είναι το άλλο. Ναι, ναι. Μην το πει, μην το πει. Θα το λέμε ελληνικό ΦΠΑ. Όχι. Σκέψτε το λίγο ακόμα. Ε... Το πεις το μετά, μετά πες το. Ναι, θα βρούμε με λίγο. Λίγο. Θα το λίγο. Θα το βαφτίσουμε σαν το κόμμα του κ. Κασελάκη. Προτείνετε ονομασίε για το. Έχει, 10 ονόματα. Ναι, στι 12 λέει Στι 12 ακριβώ. Και, Και 12. είναι μία μέρα Πα... πριν από τι εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ. δεν είναι τυχαίο ε... αυτό. Τι τι πριν πριν? Πριν δεν ξέρει Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η Δημοκρατία. Στην πρώτη σελίδα. Σφάλμα η διαγραφή Σαμαρά. Ο Καραμαλή άδειασε μεγαλοπρεπό στο Μητσοτάκι. Αδυνατίζει την εθνική γραμμή απόφαση Κυριάκου, είπε ο πρώην πρωθυπουργό στην παρουσία του βιβλίου για του Γιώργου Χαρβαλιά στην Πάτρα. κατά τον Γερμανών για τις πολεμικές αποζημιώσεις και λέει ΝΑΤΟ και Ουκρανία ζυγίζουν την αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο πειραματικός υπερηχητικός πύραυλος λέει τρόμαξε τη δυτική α, συμμαχία και πάμε πάνω αριστερά σε κακό κλίμα τελευταίες κόντρος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές. Ξύπνησε και ο Τσίπρας, παρέμβαση μέσω κύκλων με έκκληση για συμμετοχή στις κάλπες. Και τραγικέ εικόνε γέμισε πάλι Χάο ε, στο ακούω, νησί λέει... των υποτών. Δηλαδή, συγγνώμη, ξανά έχουμε την ίδια εικόνα yeah, τώρα, yeah. παιδιά. Σπύρο, τα ακού εσύ ω αρχισυντάκτη τη εκπομπή. Μάλιστα, έχουν έρθει μηνύματα για τη Ρόδο και του μετανάστε. Να το ξαναδούμε, παιδιά, γιατί όταν είχαμε τις, την. την, τι είχαμε, την, 28η την 28η Κάναμε το θέμα. Βεβαίως, σε άδειασε. Άδειασε σε 10 ώρες πόσο. Άδειασε, όταν έφτασαν επίσημοι, άδειασε. Και μετά από λίγο καιρό, ήσαν βάρκα, ήσαν νερά. Από Γεβαντινή, ευχαριστώ, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και ο Κώστα Καραμαλή κλείνει το κεφάλαιο Προεδρία της, ε, Δημοκρατίας. τη Δημοκρατίας Δημοκρατία. Συνάντηση του Μητσοτάκη με του ενίκου που ξεσπίτωσε η τρομοβόμβα. Να πούμε ότι η διαχείριση γίνεται από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια μεγάλη δωρεά από τη ΓΕΚ Τέρνα που αναλαμβάνει το κόστο τη ε, αποκατάσταση των ζημιών για του ενίκου. έτσι Να το πούμε αυτό γιατί στην ουσία ναι, μεν φαίνεται. Γιατί πούν, κάποιοι υπήρχαν και φορέ που λέγανε γιατί εγώ να πληρώσω τα σπασμένα μια τρομοβιομηχανία, εγώ αν και φόσον υπάρχει τέτοιο θέμα, από ό,τι λέει η ελληνική αστυνομία. Όμω έχετε η κυβέρνηση σου λέει το Υπουργείο Οικογένεια και Συνοχή και συνεχίζει και αναλαμβάνει το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι προσωρινά. Ένα υψηλό κόστο το υψηλό κόστος, αναλαμβάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία που είναι η ΓΕΚΤέρνα. Yes. Περίπου 8 με 12 μήνε θα χρειαστεί για oh, να ξαναφιαχτούν όλοι τα σπίτια των ανθρώπων. Yeah. Κόντρα, διαφωνεί ο, κα, ο, ο, ο Καραμαλή με την διαγραφή Σαμαρά. Δηλώνει ανήσυχο ο πρώην Πρωθυπουργό για την πορεία των εθνικών θεμάτων. Διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια για Προεδρία τη Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Η μαζική συμμετοχή στι εκλογέ τη Κυριακή θα απαντήσει στα σχέδια διάλυση. Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαι θειασότη τη απογοήτευση και του αναχωρητισμού. Νίκο Ανδρουλάκης, επίθεση κατά Μητσοτάκη με αφορμή το Ταμείο Απανθρακοποίηση Νήσων και απάτη στο κτηματολόγιο προσπάθησαν να αποκτήσουν 45 κινήτα τα φιλέτα σε σπέτσε, Ήδρε και Αγκίστρι. Να πούμε ότι η Τήλο βγήκε πρωταθλήτρια Ευρώπη με, τα... με τα... τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ναι. Το Zero Waste. Ήταν, βγήκε πρώτα στην Ευρώπη. Έτσι, Ευρώπη η όμορφη Τήλο. Συγχαρητήρια. Ρίζο Πάστη. Ο λαό στην πρώτη γραμμή έξω τώρα από το πολεμικό σφαγείο. Ρακδαία κλιμάκωση στο εμπειραλιστικό μέτωπο τη Ουκρανία. Τρίτη 26 του μήνα, ανεπιθύμητο ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ στην Αθήνα. Όλο το συλλεκτήριο του ΚΚΕ και τη ΚΝΕ στι 11.30 στα προπήλαια. Όλο το ρεπορτάζ από τον Ρίζο Πάστη. Η εφημερίδα των συνταξιούχων λέει αποκάλυψη σοκ από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Οι καθαροί μισθοί μειώθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Για πέντε συνεχή χρόνια, 2024, ο μέσο μισθό αυξήθηκε κατά 14,25, ενώ ο φόρο εισοδήματο αυξήθηκε κατά 49%. Φόροι και εισφορέ εξανέμισαν τι μικρέ αυξήσει στου μισθού των έργατων υπαλλήλων, λέει η εφημερίδα. Και θα τα δούμε και σε πολύ, πολύ λίγα λεπτά, γιατί Βεβαίως. εδώ. Εστία, καραμαλή προ Μητσοτάκη, οι διαγραφέ βλάπτουν την εθνική ενότητα. Ούτε με αφορά, ούτε με ενδιαφέρει η Προεδρία τη Δημοκρατία. διαμηνύει στο Μαξίμου από την Πάτρο ο πρώην Πρωθυπουργό. Η Τουρκία και προστάτε τη να ξεχάσουν την αποστεωτικοποίηση και την αφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μα. Η Δύση θα χρεωθεί ή τα ιστορικών διαστάσεων αν εμένει στην κλιμάκωση, ε, αν εμένει στην, κλιμάκωση στην Ουκρανία. Πήρε ομαδών κατά Γερμανία για μετανάστε, μνημόνια, αποζημιώσει, αγανάκτηση και θυμό στην κοινωνία, στο πρωτοσέλιδο τη Ευρωεία με πλούσιο πάντα ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η Στο αρχείο λέει 20 δις χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Στα 48,84 δις αυξήθηκαν οι συνολικές οφειλές προς τα ταμεία. 2023 18,8 18 δις λιγότερους φόρους, φόρους έφεραν 1116 φοροαπαλλαγές. Στον τύπο τη Θεσσαλονίκη. Μια εβδομάδα αναμονή μετά από χρόνια υπομονή. Επιτέλου, πραγματικότητα το μετώ τη Θεσσαλονίκη σε 7 μόλι ημέρε. Έστω επιτέλου. Έτσι, όλα, τα, όλα έτοιμα για την έναρξη λειτουργία του πολύπαθου μετρό τη Θεσσαλονίκη. Ανυπομονούν τη Θεσσαλονίκη. Το άλλο Σάββατο. Θα, θα πάει και ο Πρωθυπουργό εκεί. Θα πάει όλη η κυβέρνηση να ξέρει. Ο κ. Γενικό. Ο κ. Παναγιώτο μα πρότεινε να κάνουμε κουμπί Σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλονίκη στο μετρό. Δεν θέλω. Δεν θέλουμε, κύριε Δεν θέλουμε, κύριε Δεν πάμε Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Είναι εντολή γενικού βέβαια. Είναι εντολή γενικού. Που δεν, μπορούμε δε... να πάρουμε. Αλλά ε, μην μα πιέζετε. Μη πιέζετε. Λοιπόν, εσπρέσο τώρα. Ναι. Θέλω και άλλα παιδιά. Ασυγκράτητο πατούλη κατά δημογραφικού. Ο στόχο τη πολυμελού οικογένεια και υπόκτηση κόρη για να τιμήσει την ηρωίδα μητέρα του. Το μήνυμα που στέλνει λέει στο γιο του Αλέξανδρο. Και το, το κίνημα Save Μαριγκόνα και ο follower Γεωργιάδη. Αποκάλυψη. Ανάμεσα στου χιλιάδε ακόλουθου τη Βασίλισσα του ΣΕΒ και ο Υπουργό Υγεία. Έκλεισε να βάλει το χεράκι του για να μην απελαθεί η σεξοβόμβα. Και τίγρη τερζή. Δε εδώ. Τι. Στον Τουμπα... Ξεχωρίζει. Όχι. Τίγρη τερζή. Α. Το άγριο θηρίο σε εξωτερικό και Είναι τη μοδό αυτά τα. Είναι, το... είναι, αυτό το λέω που τη φορά. Τα λέω έτσι. Τα λέω παρα... Μάλιστα. Αυτά το... από την εφημερίδα. Και, και, τα θωρακισμένα επίση.